Λευτέρης Κουμαντάκης, λοιπόν, να συνδεθούμε ζωντανά με το Λευτέρη, εφόσον είμαστε έτοιμοι, για να δούμε όμορφα πράγματα τα οποία κάνει το σωματείο των μαγείρων Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Βλέπουμε ήδη και το Λευτέρη τον Κουμαντάκη και τον κύριο Παναγιώτη Βαρανάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαρανάκη, για την ευκαιρία που μας δίνετε να δούμε τι είναι αυτά τα ωραία που κάνετε εκεί στο σεμινάριο, το οποίο βρίσκεται και σε εξέλιξη. Εμείς οι ενοχλητικοί Λευτέροι εκεί είμαστε. Πολύ σωστά και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θα προτιμούσα να είστε και εσείς και εσύ Νικολέτα, αλλά και η συνάδελφος Βάλια Εμπούη από εδώ, για να δείτε τελικά πώς μπορεί ένα λαχανικό να αξιοποιηθεί καταλήλως, να σμιλευτεί και τελικά να αποτελέσει το καλύτερο δημιούργημα για τους επισκέπτες μας, ώστε να καταλάβουν οι τουρίστες ότι πίσω από αυτό που δέχονται στα ξενοδοχεία και στις κουζίνες των ξενοδοχείων έχει πέσει πολλή δουλειά νωρίτερα. Έτσι δεν είναι, κύριε Βρανάκη? Και ενώ βρισκόμαστε βεβαίως στα ενεξελίξη σεμινάρια που πραγματοποιείται ως εργατικό κέντρο και ως το σωματείο των μαγείρων και ζαχαροπλαστών, βεβαίως, περιγράψτε μας λίγο ποιες είναι οι διαδικασίες που γίνονται στους τελευταίους τουλάχιστον 3 μήνες εδώ μέσα. Όσον αφορά, καταρχήν καλησπέρα, όσον αφορά το σωματείο μας, τους τελευταίους 3 μήνες έχει πραγματοποιήσει μια σειρά σεμιναρίων επιμορφωτικού περιεχομένου για τα μέλη του και όχι μόνο. Συνολικά είναι περίπου στα 250 άτομα έχουν επιμορφωθεί σε διάφορα είδη σεμιναρίων, με σκοπό λοιπόν να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο το τουριστικό. Να παρέχετε δηλαδή μια επιπλέον εξειδίκευση σε αυτά τα παιδιά, οι οποίοι, να θυμίσουμε, είναι εν δυνάμει επαγγελματίες του χώρου της κουζίνας στα ξενοδοχεία όλου του νησιού και όχι μόνο. Τους παρέχετε κάτι μοναδικό σαν εργατικό κέντρο? Σαφώς. Το εργατικό κέντρο λοιπόν, μαζί με το σωματείο και με το σωματείο ξενοδοχείων υπαλλήλων, πορευόμαστε μπροστά, δημιουργούμε την εξέλιξη, διότι το τουριστικό κομμάτι και ο τουριστικός παράγοντας χρειάζεται μέλη έμψυχο δυναμικό, το οποίο θα πρέπει να έχει υψηλά στάνταρ και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς. Εμείς λοιπόν, να πούμε, Λευτέρη και κύριε Βαρανάκη, όση ώρα μας μιλάτε, ναι, βλέπουμε και κατασκευές, σε φωτοκατασκευές θα το πω, μάλλον θα το πω τέχνη, για να το πω έτσι καλύτερα, παρότι πρόκειται για το απλό καρπούζι που όλοι γνωρίζουμε, παρότι πρόκειται για την κολοκύθα την οποία όλοι γνωρίζουμε. Αυτά έχουν μετατραπεί σε έργα τέχνης, τα βλέπουμε λοιπόν και σε φωτογραφίες τις οποίες μας έχει παραχωρήσει και ο συνάδελφος ο Σταύρος ο Μουντουφάρης. Και πάμε λοιπόν, Λευτέρη, να δούμε και επί το έργο όσους βρίσκονται εκεί, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα να τα φτιάξει κανείς αυτά. Να δούμε λοιπόν, να μας συστήσεις έτσι λίγο τον κόσμο και το τι κάνει εκεί, Λευτέρη, ο λόγος σε σένα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα, τουλάχιστον είμαστε στη μία αίθουσα, Νικολέτα, από τις 2 που πραγματοποιούνται αυτή την ώρα τα σεμινάρια. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα που είμαστε 20 περίπου άτομα, νέοι άνθρωποι, νέοι στον χώρο, εν δυνάμει επαγγελματίες μάγειρες που θα στελεχώσουν τα ξενοδοχεία της Κρήτης, βρίσκονται εδώ και προσπαθούν, βεβαίως με την επίβλεψη των ικανότητων καθηγητών τους που βρίσκονται εδώ, να δημιουργήσουν πάνω σε μία κολοκύθα όπως βλέπουμε, σε μπατζάρια όπως μπορείτε να δείτε στο πλάνο σας και βεβαίως και σε άλλα λαχανικά όπως οι μελιτζάνες. Πάμε εδώ όμως να δώσουμε το λόγο, γιατί αυτό έχει αξία. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει, βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο. Το όνομά σου? Γεράσιμος. Γεράσιμε, πες μας τι θα προσπαθήσεις να δημιουργήσεις, τι έχεις στο μυαλό σου? Θα προσπαθήσω να δημιουργήσω ένα λουλούδι επάνω σε μια κολοκύθα, όπως βλέπετε και εδώ στα ρεύα. Αυτό. Πώς ξεκινάμε, δηλαδή πώς ξεκινάς να υλοποιείς τη φαντασία σου? Τώρα έχεις ξεκινήσει... Ένα λουλούδι, ναι. Εδώ ξεκινάς πρώτα, κάνεις το περίγραμμα και μετά συνεχίζεις με φύλλο και φτιάχνεις το λουλούδι σου. Και βέβαια είναι μόνο ένα από τα λαχανικά, η κολοκύθα. Βλέπουμε εδώ πέρα έχεις δημιουργήσει και άλλα. Έχουμε δημιουργήσει ρεύα, είχαμε κάνει στο παντζάρι, κάναμε και εδώ αυτό για να έχουμε τις συμμετρίες, αυτά. Στη μελιτζάνα πάνω, έτσι? Στη μελιτζάνα, ναι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε. Πάμε και δίπλα σε ένα ακόμα φίλο μας εδώ. Το όνομά σου? Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Και εσύ δουλεύεις πάνω σε κολοκύθα. Πάνω σε κολοκύθα, ναι. Θέλω, επειδή είπαμε προηγουμένως για το τι προσπαθείτε να δημιουργήσετε, πόσο σημαντικό τελικά είναι να δημιουργείται πάνω σε λαχανικά και να παραδίδεται ένα έργο τέχνης στον κόσμο που έρχεται από το εξωτερικό, έτσι, να το απολαύσει. Πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο έργο τέχνης για τα ξενοδοχεία? Είναι μεγάλο επίτευγμα, διότι προσπαθούμε τη φαντασία να τη βγάλουμε πάνω στο λαχανικό.
Σαφώς και ο πελάτης το ευχαριστιέται όταν το βλέπει αυτό το πράγμα. Βγάζει τις φωτογραφίες του και δίνει άλλη εικόνα και στο μπουφέ και γενικά και εμείς παίρνουμε τα εύσημα. Δηλαδή είναι και αυτό μια ανταμοιβή. Λευτέρη, πόση ώρα χρειάζεται κάποιο από αυτά τα έργα. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, πόση ώρα χρειάζεται κάποιο από αυτά τα έργα να ολοκληρωθεί, πόση ώρα πρέπει να είναι κάποιο πάνω από μια κολοκύθα, είναι προκειμένο που βλέπουμε και στα πλάνα μας, για να το ολοκληρώσει όλο αυτό. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Καθόλου εύκολο. Ρωτάει η Νικολέτα Ισφαγιανάκη πόση ώρα περίπου θα χρειαστεί, έτσι ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα που βλέπαμε προηγουμένως, το έργο τέχνης, ας πούμε, με την σμιλεμένη κολοκύθα που είδαμε στην αρχή του πλάνου. Είναι αναλόγως το σχέδιο που θα επιλέξουμε να κάνουμε. Υπάρχει και σαφώς και στα ξενοδοχεία παίζουμε και με το χρόνο. Ακόμα και το δευτερόλεπτο σε εμάς μετράει. Για να τελειοποιήσουμε ένα απλό σχέδιο, μπορεί να μας πάρει μέχρι maximum 15 λεπτά. Αλλά υπάρχει και να κάνουμε όλη αυτή την κολοκύθα, σίγουρα θέλουμε γύρω στα 45 λεπτά. Το ίδιο βεβαίως φαντάζομαι. Ένας μεθητευόμενος ή ένας αρχάριος σαφώς ότι θέλει πολύ περισσότερη ώρα από ότι ένας που είναι επαγγελματίας στο είδος. Εγώ μιλάω για πραγματικούς χρόνους σε επαγγελματία, γύρω στο τέταρτο κάτι απλό, γύρω στο μισάωρο και για κάτι πιο εξειδικευμένο. Εκτός από τα λαχανικά που βλέπουμε εδώ, πάνω σε ποια άλλη πρώτη ύλη θα μπορέσετε να δουλέψετε? Καρπούζια, το κύριο. Πεπόνια, η κολοκύθα και μετά πάμε στα πιο μικρά. Όπως είπαμε, μπατζάρια, ρέβες, ραπανάκια, πιπεριές, το κάθε τι, καρότο. Μάλιστα. Τίποτα δεν επιτρέπεται, γίνεται μια ανακύκλωση. Πόσο καιρό μπορεί να μείνει αυτό το, και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αυτό δεν σε πλέον. Κάποιο πάγκο, ας πούμε. Για πόσο καιρό μπορεί κάποιος στο ξενοδοχείο ενδεχομένως να το κρατήσει? Συντήρηση, με λίγα λόγια, πόσο διάστημα είναι? Πόσο καιρό μπορεί να συντηρηθεί, να διατηρηθεί ένα έργο τέχνης? Αναλόγως. Και αυτό είναι με το πόσο θα το προσέξουμε ένα πράγμα. Δηλαδή, αν κάνουμε μία σύνθεση και την αφήσουμε ξεσκέπαστη, χωρίς να την έχουμε, να μην έχει πέσει ο ζελές από πάνω, ή έστω ένα βρεγμένο πανί που θα το διατηρήσουμε μέσα στο ψυγείο, σίγουρα την επόμενη μέρα δεν θα είναι όπως ήταν την προηγούμενη. Εάν το συγκεκριμένο που θα το φτιάξουμε, το βάλουμε το ζελέ, και μετά όταν πάμε μέσα να το αποθηκεύσουμε, το περάσουμε με βρεγμένη πετσέτα, σίγουρα μπορούμε να τη διατηρήσουμε μέχρι και 3-4 μέρες άνετα. Mm-hmm. Και να είναι ωραίο. Μάλιστα. Νικολέτα, πραγματικά είναι χαρακτηριστική η λεπτομέρεια με την οποία προσπαθούν τα παιδιά να βάλουν όλη τους τη φαντασία πάνω σε ένα λαχανικό, να δημιουργήσουν καλλιτεχνικές δημιουργίες και βέβαια πάντα έχοντας στο μυαλό τους το τέλειο αποτέλεσμα. Το τέλειο αποτέλεσμα, είτε αυτό αφορά τώρα τους καθηγητές που προσπαθούν να τους δώσουν τις πιο χρήσιμες συμβουλές, mm-hmm. είτε αυτό θα αφορά βεβαίως την τουριστική αγορά και όλους αυτούς τους επισκέπτες που έρχονται κάθε καλοκαίρι και περιμένουν πραγματικά από τους Έλληνες μαγείρους το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Χρήζουν έτσι. Να πούμε και μπράβο και στο σωματείο. Να πούμε και μπράβο στο σωματείο. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Βαρανάκης. Και στο σωματείο, βεβαίως. Να τους πούμε μπράβο για αυτές τις πρωτοβουλίες. Ο κύριος Βρανάκης. Βρανάκης. Διορθώνει. Ναι, καλά Βρανάκης. Κάνετε και με διορθώνετε. Τόση ώρα το λέω λάθος. Όλο του κόσμου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάντως, πραγματικά πρέπει να σας πούμε τα συγχαρητήρια και για την προσπάθεια που καταβάλλετε, έτσι ώστε να δώσετε επιπλέον εργαλεία και εφόδια σε αυτά τα παιδιά, γιατί πραγματικά το έχει ανάγκη ο τουρισμός να ανασηκωθεί και σε επίπεδο ποιότητας, και επειδή είναι αυτό το ζητούμενο τελικά. Μοιραία πρέπει να αλλάξει το επίπεδο ποιότητας, διότι δεν μπορούμε να μην ακολουθήσουμε τις εξελίξεις στον τουριστικό τομέα. Άρα, επομένως, το Σωματείο μαζί με το Εργατικό Κέντρο και όλοι μαζί προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε αυτό το προϊόν. Μπράβο σας. Επενδύεται στον τουρισμό. Αυτά Λευτέρη. Από εμάς. Είσαι ενθουσιασμένος από αυτά που είδες. Θα τα πούμε από κοντά τα υπόλοιπα εμείς. Κύριε Βρανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιτέλους σωστά το επίθετό σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.